απερίφραστη καταδίκη αυτή τη φορά από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο της πρωτοφανούς ενέργειας του διοικητή του ΠΑΓΝΗ να διαταξεί έφοδο στα σπίτια τριών αναισθησιολόγων, υποχρεώνοντάς τους να υποβληθούν εκ νέου σε τεστ κορονοϊού. Κόλαφος και η τοποθέτηση της Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Πειραιώς, που χαρακτηρίζει θλιβερά τα όσα περιέγραψε στην Κρήτη TV η αναπληρώτρια καθηγήτρια αναισθησιολογίας Αλεξάνδρα Παπαϊωάννου. Τραγικό. Λυπάμαι πάρα πολύ που είναι και συνάδελφος. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς αυτός ο διοικητής παραμένει ακόμα στη θέση του. Δήθεν για ιατρική περίθαλψη, αυτό έγραφε το έγγραφο, αλλά μου αναφέρθηκε ρητά ότι η εντολή που είχαν από τον κύριο διοικητή ήταν να μου κάνουν ένα rapid test. Υιοθετώντας το ομόφωνο ψήφισμα του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος κάνει λόγο για αυθαίρετη και προσβλητική συμπεριφορά σε βάρος ίσωμης της ιατρικής κοινότητας. Λάθος κίνηση εντελώς του διοικητή. Ποτέ ένας διοικητής νοσοκομείου δεν στέλνει γιατρό εργασίας στο σπίτι γιατρών οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι νοσούν για να τους ελέγξει. Αυτούς τους γιατρούς που είχε 2,5 χρόνια του έβγαζαν όλη αυτή την ιστορία της πανδημίας στο νοσοκομείο, είχαν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό όλοι οι γιατροί του νοσοκομείου και μετά ο διοικητής αυτός έκανε αυτή την ενέργεια. Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Υποβλήθηκα σε τεστ, βγήκε πάλι θετικό. Είναι εξευτελιστικό. Αλλά από την άλλη δεν έχω να κρύψω και κάτι ή να φοβηθώ να υποβληθώ ξανά σε τεστ. Η Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στην Κρήτη TV, χαρακτηρίζει αδιανόητη την έφοδο στα σπίτια των νοσούντων από COVID αναισθησιολόγων, καλώντας τον Υπουργό Υγείας να παρέμβει άμεσα. Θεωρώ ότι το Υπουργείο ξέρει τι πρέπει να κάνει. Τέτοιες ενέργειες διοικητών νομίζω ότι πρέπει να τις αναλάβει ο ίδιος ο Υπουργός και από εκεί και πέρα να πάρει τις αποφάσεις του.